Ξέρετε, τα δάκρυα από το έπος του 40 δεν έχουν στεγνώσει σε πολλές περιπτώσεις, όπως βέβαια και ο πόνος παραμένει, όπως και τα μέτρητα γιατί. Γιατί να υπάρχει πόλεμος, γιατί να χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, ένα ξεχωριστό κομμάτι. Αυτός είναι ο πρόλογός μου για την ιστορία της κυρίας Μαρίας Βογιατζάκη, μια συνέντευξη συγκλονιστική που παράχωρησε Συνέβη Χαραγιαννάκη εδώ, στην ομάδα της εκπομπής, με αφορμή τον πόλεμο του 40 μέσα από τα δικά της τα μάτια. Μάτια τα οποία μέχρι και σήμερα δακρύζουν και έχουν πολλά να πούν. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Από πέρανε φιάνωνες μας και κλαίγανε όλα με τα μπουφέτια και δώνουν τις κακομύρνες οι ανθρώπους και κλαίγανε από τις διαμάντωνα μέσα και λέγανε άλλους βάλανε πάει άλλους έτσι γάμε. Να δείτε τι ήταν ο κόσμος. Να κλαίει, να σκοτώνεται ο κόσμος. Τι δεν έκαναν, μας καταστρέψανε οι ψερετάδες. Μας εξαφανώσανε. Νύχτα μας εξαφανώσανε. Αφνέλανε φώτα. Για να μην σας πιάσουνε. Γιατί για να μην τα απαγορευότανε. Να μην αυτό με φως. Να μας εξαφανώσουνε νύχτα. Τα πάντα νύχτα να μπορούμε να φάμε. Μόνο πασπατώντας όλα. Πολύ δυστυχία, πολύ αυτά περάσαμε. Ερχόμαστε οι Γερμανοί. Μας εσγόλανε. Δεν μας αφήνανε τίποτα στο σπίτι μας. Ερχόταν, μας αφήνανε ό,τι είχαμε μέσα στο σπίτι μας και μας απέλανε. Και είχα ζυμώσει ένα 60 κιλά αλεύρι και τα είχα σμώσει και είχα το φούρνο γεμάτο παξιμάδια και πήγα και το έβγαλε τότε το ψωμί και ένα κέμισο από το είχα το πιθάρι γεμάτο ψωμί και παίρνεις μέσα οι Γερμανοί μια κοπαλιά και χτυπούν την πόρτα και παίρνεις και μας πούν λέω πού κουμαντάρεις εδώ, λέω πού πάλι λέω είναι από ένα σημείο σημαίνιο και φοβούμε μόνο φύγετε. Εγώ για να λέει, σε σκοτώσω, άμα δεν πεις την αλήθεια. Ήταν μόνο φωνάς, αφού μένεις, κακομύρια, σε σκοτώσω άντρα για να κάνεις πράγμα. Και το σωράφησέ με, γιατί λέω, είμαι έγκυος. Και στενοχωριέμαι, και είναι το πρώτο παιδί που έχω να κάνω. Πόσο χρονών ήσουνα τότε? 17 χρονών ήμουνα. Και είμαστε μικρά παιδιά, βέβαια, και ο άντρας μου κι εγώ. Αλλά ήθελα να μας χωρίσουν επειδή είμαστε μικροί, λέει, και δεν ήθελε ο παπάς να μας εστεφανώσει. Αλλά ο άντρας μου, εγώ την κοπέλα την αγάπουνα και φωνάζεται, δεν φωνάζεται, εγώ τη γυναίκα την αγαπώ. Τέλος πάντων. Και παντρευτήκατε με τον παππού στην κατοχή? Παντρευτήκαμε, ήθελα να μας πήγαινε ο παπάς, ήθελε ένας παπάς και μας εστεφανώσανε. Κρυφά έγινε ο γάμος? Κρυφά, σκοτεινά η εκκλησία, ούτε φως, μόνο με τα φαναράτσα. Και εγώ ήκλαιγα, λέω Παναγία μου, Παναγία μου, δεν δίνουμε τα παϊκάμενα που να μας σκοτώσουν. Γυναίοι να με σκοτώσουν, να με τσέντζιος. Παναγία μου, τα πάντα στο μωρό μου. Αλλά εγώ, έφυγανε στα πέδμα, έτσι άλλα, τι άλλα. Έχει ψωμί. Λέω, έχω. Πού το ψωμί? Το έτσι έχω το πιθάρι, στον αγιάτο, για γεμάτο ψωμί. Και όπως πράγματι. Και στο πήρανε όλο. Το είχα γεμίσει πραγματικά το πιθάρι, φουλ ψωμί. Και είχα μάλλον μια μπετσέτα από πάνω στο πιθάρι και είχα βάλει ένα γκόσκινο από πάνω. Για να μην πει τίποτα. Και κάνει, δεν το κόβει, πού το μπορεί το ψωμί. Και πιάτο στον ίδιο πενταγκούσο. Αξιμάδι. Φέρε μωρέ το τσουβάλι, ποτέ. Φέρε ένα τσουβάλι. Και εδώ το τσουβάλι, τάκα τάκα πήρανε το πιθάρι το ψωμί. Αφήσετε μωρέ ψωμί που δεν έχουν τα βαφά μωρέ που έχουν αργάτες. Είδα να γίνω εδώ εγώ, να μην έχω ψωμί να φάω. Να κλαίω να σκοτώνω με. Λέει μην μιλά για τη γιαέ. Λέει, άλλο εσύ θα αγοράσεις. Λοιπόν, να αγοράσω εγώ από μέντια γυναίκα και πού θα φάω όλα άλλες μα.
να πάω εγώ στο Μήλο να λέσω και να κάνω ψωμί. Ε, δε φοβάσαι ρε μωρέ, άκρισε. Άπτη με, το Θεό φοβάσαι μωρέ. Έτσι ο γυναίκα μωρέ να με βάλεις εγώ να πακάνω άλλες, μα να κάνω, να ζυμώσω ψωμί. Άφησε το ψωμί πια. Λέω, όχι, δικό μας είναι. Όλο δεν είναι δικό σας. Άφησε το ψωμί πια. Πάρε λέω το μισό του, να άφησε με τ' άλλο. Όχι. Εγώ να το πάρω. Το πήρε, ναι, το πιθάνω το ψωμί. Εγώ δεν ακλαίω, είπα, κάνω δε. Είπε να κάνω εγώ άλλο άλεσμα. Να πάω στο Μήλο να λέσω με. Για να ξαναζυμώσω, να έχουμε ψωμί. Πήρε το αδερφό, ένα αδερφό του παππού και πήρε στρατιώτη και το σκοτώσανε και είναι στη... πήρε στη Γερμανία. Πέθανε ο αδερφός του παππού. Ναι, τον σκοτώσανε. Πόσο χρονών ήταν τότε. Ο ποιος, ο στρατιώτης. Ναι, ναι. Ήταν στρατιώτης, ήταν 40 χρονών, 50. Το παλικάρι. Πήρε έτσι αν το σκοτώσανε. Έτσι αν το σκοτώσανε ο καημένος ο Τσιλιτσής. Μας είπανε πως το έχουν εφαμένο. Και πήρε ήταν κακόμοιρα πεθερά μου. Και να λέγανε, λέει, όποιος γνωρίζει, να έρθει να πάει να βρει το αποθαμένο του να τη φέρει στην Κρήτη.